Στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης έφτασε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωτήρης Αλεξίου. Ο κύριος Αλεξίου, συνοδευόμενος από κλιμάκιο της νεολαίας του κόμματος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχει προγραμματίσει μία σειρά επαφών και επισκέψεων με νέους και νέες, προκειμένου να τους ενημερώσει και να τους ενεργοποιήσει για τις αλλαγές που θα φέρει και φέρνει η κυβέρνηση στο τραπέζι. Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, θεωρεί πως η Νέα Δημοκρατία μετατρέπει τις ακριτικές περιοχές σε τεράστια κέντρα προσφύγων, μετατρέποντας τη χώρα σε ένα ευρωπαϊκό φρούριο. Θα γυρίσουμε τους περισσότερους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσεται και στην περιοχή, μαζικοποιείται και μπαίνει σε θέση μάχης απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία βάζει τα φόπλακα στα όνειρα και στις ανάγκες της γενιάς μας, της τεράστιας πλειοψηφίας των συνομιλίκων μας. Η κυβέρνηση επίσης απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που είναι δειλή, καθώς δεν τολμά ούτε να συγκρουστεί, πόσο δε μάλλον να συγκρουστεί, ενώ την ίδια στιγμή συμφωνεί στο να γίνουν οι περιοχές, οι ακριτικές, τεράστια κέντρα κράτησης προσφύγων, να δημιουργηθούν φυλακές πολλών χιλιάδων ανθρώπων και να καταστεί η Ελλάδα και κυρίως, ξαναλέω, οι ακριτικές περιοχές ως ένα φρούριο ολόκληρη της Ευρώπης. Μπαίνει σε θέση μάχης η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία έχει στοχοποιήσει τη νέα γενιά και η οποία δεν κάνει απολύτως τίποτα για να μπορέσει να βελτιώσει την κάλυψη των αναγκών μας και να μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι καλύτερα και να έχουμε μια προοπτική. Απέναντι σε όλα αυτά εμείς ανασυγκροτούμαστε και αυτός είναι και ένας από τους στόχους της περιοδίας αυτές τις μέρες εδώ πέρα. Το μεγαλύτερο μέρος των επαφών του κυρίου Αλεξίου θα είναι εντός του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Σκοπεύει να μιλήσει με την Βρετανία τους καθηγητές και τους φοιτητές. Μιλώντας για το Δημοκρίτιο, ο κύριος Αλεξίου αναφέρθηκε στην ελάχιστη βάση εισαγωγής που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καταλήγοντας πως μία από τις περιοχές που δέχθηκαν το σοβαρότερο πλήγμα ήταν η Θράκη. Νομίζω ότι και η περιοχή μας εδώ πέρα, η περιοχή μας, λέω γιατί και εγώ σπουδάζα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, η περιοχή εδώ πέρα νομίζω ότι βίωσε με το χειρότερο ίσως τρόπο τα αποτελέσματα της πολιτικής της βάσης αγωγής, ελάχιστης βάσης αγωγής, με περίπου 1000 λιγότερους εισακταίους σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι και πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, παράγει και εξαιρετικό επιστημονικό έργο, αλλά είναι και σε μια ευαίσθητη περιοχή που όλοι ξέρουμε τις προεκτάσεις αυτές. Επομένως, η κυβέρνηση, αυτό που μπορώ να πω εδώ, είναι ότι λειτουργεί σαν dealer συμφερόντων αυτή τη στιγμή. Από τη μία απαγορεύει, τιμωρεί τους μαθητές και τις μαθήτριες που δεν κατάφεραν να πιάσουν ακόμα και για ελάχιστα μόρια της βάσης αγωγής σε κάποια σχολή, αλλά αυτοί οι μαθητές και μαθήτριες που δεν είναι ικανοί να μπουν σε οποιαδήποτε σχολή, αν έχουν την οικονομική δυνατότητα, μπορούν να πάνε με τις ρυθμίσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση σε ένα κολέγιο και να πάρουν ένα αντίστοιχης αξίας πτυχίο με των δημοσίων πανεπιστημίων. Αυτό που έκανε λίγο πολύ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυρία Κεραμέως είναι να δημιουργήσει μια τεράστια στρατιά πελατών για τους κολεργιάρχες, οι οποίοι είναι και σπόνσορες της Νέας Δημοκρατίας.